Γιώργενσεν. Καλή σέντρα στο πέναλτι, κεφαλιά, σηκώθηκε ανενόχλητος ο Βιέρη, αλλά αστόχησε εδώ. Τόζερ δοκιμάζει να σουτάρει, είναι και αυτό με στο ποδόσφαιρο, να κάνεις κανένα σουτ απ' έξω. Αποδειγματική πάντως η Φιωρεντίνα στο όταν αμήνεται, δεν υπάρχει ποτέ παίκτης μόνος του. Υπάρχει πάντα μια δεύτερη βοήθεια. Και αυτή είναι η ταχύτητα του transition από την άμυνα στην επίθεση. Ο Σβάλτο παίρνει την μπάλα από τον Κουσμάνοβιτ. Περνάει από τον Έντσον Ρατίνιο, κάνει το σουτ και η μπάλα καταλήγει μέσα από τα χέρια του Μορέτο στα ελληνικά δίχτυα. ΑΕΚ Φιωρεντίνα, μια περίπου αναμενόμενη από την εικόνα του αγώνα εξέλιξη. 0-1 με τον γκολ του Αργεντινού που έγινε Ιταλός του Οσβάλτο. Μεγάλη ευθύνη ο Μορέτο στο γκολ, πάρα πολύ μεγάλη. Το σουτ είναι χαμηλό, δεν είναι δυνατό. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν το βλέπεις όταν σου έρχεται πάνω σου. Θα δούμε στο replay. Εδώ, κοιτάξτε. Κάνει την τρίπλα. Δεν είναι σε ισορροπία. Και ο Μορέτο πέφτει και η μπάλα φεύγει μέσα στα χέρια του. Είναι τεράστιο το λάθος του Μορέτο στη φάση. Κοιτάξτε και πάλι. Δεν έχει καλή ισορροπία και είναι πάρα πάρα πολύ φτηνό γκολ για την άμυνα της ΑΕΚ. Βέλας. Ωραία ο Κονέ. Ζούλιο Σέζαρ. 1-1 με αυτό γκολ. Με κόντρα, αν πρόλαβα να δω καλά, από τον Κρόλτρουπ, αλλά θα το επιβεβαιώσουμε στο replay. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ ανταποδίδει τον γκολ του Οσβάλτο με ένα αρκετά τυχερό γκολ, που πάντως είχε καλό build-up, καλή δόμηση μέχρι να φτάσει στην τελική ενέργεια, με το ξεμαρκάρισμα από τον Κονέ, την μπάσα για τον Ζούλιο Σέζαρ, ο οποίος επωφελείται από την κόντρα στον Φεντερίκο Μπαλτσαρέτη. Λιβεράνι. Μοντολίβο. Ωραίο πέρασμα Κουσμάνοβιτς, έχει ευκαιρία ελεύθερο σουτ και εδώ ο Μορέτο. Ωραία. Βάζει τα χέρια σωστά και μετά την μπάλα corner. Εντάξει, τουλάχιστον με αυτή την κίνηση ο Μορέτο, την απόκρουση έχει βέβαια ορατότητα, τη βλέπει την μπάλα να έρχεται, αλλά πέφτει, την βγάζει έξω. Εγώ για τους αμυντικούς καύτης άγγιν ότι άφησαν ένα πολύ ελεύθερο σουτ στον Στράφκο Κουσμάνοβιτς. Παλίουα, για να δούμε. Ωραία διείσδυση, Μπλάνκο. Τον έκλεισε ο Μπαλτσαρέτη. Ωραία την έκανε πρώτη κίνηση, ωραία πήρε την μπάλα, με το σώμα πέρασε μες στην περιοχή, αλλά είχε χάσει την ισορροπία όταν τον έκλεισε ο Ιταλός αρχηγός. Κοιτάξτε. Εδώ ο Μορέτο εξουδετερώνει ακόμη ένα ελεύθερο μακρινό σούτ από τον Ρικάρντο Μοντολίβο. Αυτή τη φορά είναι μια πολύ σπουδαία απόκριση του Μορέτο, για να του δώσουμε τα εύσημα σε αυτή την περίπτωση, αλλά δεν μπορεί ποτέ από εκεί παίχτης πάλι χωρίς αμυντικό χάφ να είναι κοντά του να κάνει τόσο ανενόχλητο σούτ. Κοιτάξτε. Βιέρι, Οσβάλτο. Ο Δέλλας κλείνει τον Οσβάλτο που πάντως σουτάρει και ο Μορέτο στο ύψος του πέναλτι. Καπακώνει αυτή τη φορά την μπάλα. Εδώ μου το λίγο ένας πολύ ωραίος μπαλαδόρος. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι, πολύ καλή ευκαιρία η Φιωρεντίνα. Η απόκρουση του Μορέτο στην κεφαλιά του Οσβάλτο και η ΑΕΚ εδώ αποτρέπει χάρη στον Βραζιλιάνο τροματοφύλακά της ότι θα ήταν το 1-2 της Φιωρεντίνα. Εδώ η έφοδος του Μοντολίβο, κεφαλιά από τον Οσβάλτο και η απόκρουση του Μορέτο. Το καλό αριστερό πόδι του Τόζορ στο φάουλ, κεφαλιά ωραιότατη έξω από τον Μπλάνκο. Ωραία χώθηκε εκεί. Σαν σεντερφόρ. Σαν σεντερφόρ. Μπήκε μπροστά. Μπαίνει μπροστά, ακριβώς. Παίρνει πρώτος τη θέση από τον παίχτη που τον ακολουθεί. Τώρα η ΑΕΚ αρχίζει και δίνει στην Φιωρεντίνα μια λογική και σοβαρή πίεση όταν έχει την μπάλα στα πόδια της. Μπλάνκο. Σαλίουα, Μπλάνκο, μπερδεύτηκαν προς στιγμή. Το σούτ του Σαλίουα, όχι. Out. Κοντά, πολύ κοντά ο Καναδός. Όπως προηγουμένως με τον Οσβάλτο, η Φιωρεντίνα πλησίασε το 1-2. Εδώ η ΑΕΚ φτάνει σε απόσταση τρίχας, σε απόσταση αναπνοής από το 2-1. Για να μπερδευτούν στην αρχή. Τελικά αυτό που κάνει ο Σαλίουα πήγε να μπερδέψει τους υπόλοιπους, αλλά. Με το αριστερό, ο Λιβεράνι έξω. Νταϊνέλη, η πίεση της Φιωρεντίνα επιτείνεται. Η πάσα για τον Οσβάλτο, η έξοδος του Μορέτο καθαρίζει, τελειώνει, λήξη συναγερμού. Μάλιστα, είδαμε λοιπόν πως έγινε αυτό το 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο μετά τη εξή της ΑΕΚ και της Φιωρεντίνα. Μετά το τέλος του αγώνα συνεθήκαμε ζωντανά με το ΑΚΑ και μιλήσαμε και με τον Χρήστο Τερακόπουλο αλλά και με τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο. Να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε ο Χρήστος αλλά και τι είπε ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ που ήταν βέβαια δίπλα στον Γιάννη τον Κιφωνίδη. Καλησπέρα λοιπόν στον Χρήστο Τυρακόπουλο, καλησπέρα και στον Γιάννη Κεφωνίδη, ο οποίος έχει δίπλα τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, ο οποίος ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη Κεφωνίδη. Έτσι ακριβώς, ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος αναδείχθηκε MVP του αγώνα και είναι δίπλα μας να μας μιλήσει για το σημερινό μάτς. Καλησπέρα. Καλησπέρα Σοκράτη. Το παιχνίδι σήμερα
Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, πιστεύω. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και βέβαια είχαμε ευκαιρίες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, να κάνουμε ένα δεύτερο γκολ. Αλλά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν το πιο σίγουρο. Σοκράτη, παίζοντας με επιθετικούς όπως είναι η Ιταλία, που είναι άσχηση τακτική, όπως είπε και ο Δέλλας χθες, πόσο δύσκολο είναι? Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, γιατί όταν μαρκάρεις ένα παίχτη όπως είναι ο Βιέρι και μόνο η ιστορία που έχει αφήσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο χρονών ήσουν όταν έβλεπες το Βιέρι?